Και είναι μια γιορτή την οποία εδραίωσε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πελάνας εδώ και 3 χρόνια. Όπως μας δήλωσε ο Πρόεδρος και της Μουσίνης. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο της Πελάνας, τον αγαπητό μας κύριο Γωμάτο, τον Δημήτρη τον Γωμάτο, ο οποίος πραγματικά δίνει μάχη για να βοηθήσει τον τόπο του για αναβάθμιση. Σύλλογος φίλων του βουνού η Ουσίνα προσπαθεί με κάθε τρόπο να προβάλλει τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Και τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Πριν από 10 χρόνια, από 3 χρόνια όπως είπατε, ξεκίνησε τη Λαντλά η προσπάθεια αυτή. Ο Δήμος την προσπάθεια αυτή την αγκάλιασε, τη θεσμοθέτησε και την καθιέρωσε μία από τις πλήγες γιορτές που κάνει ο Δήμος. Και κάθε χρόνο, το τελευταίο Σάββατο του Νοεμβρίου, και κάθε χρόνο χρηματοδοτεί την προσπάθεια του Συλλόγου, την οποία συνδιοργανώνει, αλλά το μεγαλύτερο βάρος το φέρνει ο Σύλλογος και ο Δήμος συνεπικουρεί την προσπάθεια αυτή. Έχει καθιερωθεί, θα γίνει θεσμός, πιστεύω να φτάσει κάπου στα επίπεδα του απέναντι του Δήμου μας, του Δήμου της Ξενασίας, με τη γιορτή Ελιάς Κελαδιού. Και είναι παράλληλες εκδηλώσεις, αυτές. Το λάδι είναι το κυριότερο προϊόν της περιοχής. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της συγκομιδής του λαδιού και άρχισε δηλαδή να βγαίνουν τα πρώτα λάδια, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Εμείς Δήμαρχοι έχουμε δηλώσει στον Πρόεδρο ότι θα είμαστε στο πλευρό σας, σαν κοινοτικό σταθμό. Επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο τηλεοπτικός σταθμός Ελλάδα TV είναι πάντοτε μπροστά μας, μας βοηθάει, έρχεται πάντοτε και στα δύσκολα και στα εύκολα, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε τον διευθυντή του Ελλάδα TV, τον κύριο Φιλούρη, ο οποίος είναι φίλος, είναι πολύ φίλος και μας βοηθάει με το αζημίωτο, δηλαδή χωρίς φράγκο δεν παίρνει φράγκο από εμάς. Έρχεται, βάζει από την τσέπη του, αλλά μας προσπάθει. Εμείς έχουμε το κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Σας δούμε και άξιος υπερτηρίων και πράγματι καλά κάτι και λιγάζουμε τις εξηλάσεις. Καλό για το τόπος μας είναι αγροτικός. Το αγροτικό εισόδημα φύγει. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε το εισόδημα των αγροτών που μένουν εδώ. Και είναι η τουριστική αξιοποίηση της περιοχής. Είναι τα μόνα πλεονεκτήματα που έχουν είναι οι αγρότες της Πελάνας του Νεβό, τις οποίες έχουν εγκαταλείψει τώρα. Θα πρέπει να λέμε και αυτό το πράγμα. Οι αγρότες της Πελάνας, παρά το γεγονός ότι αξιολογότατα τα ιδρύματα, έχουν μείνει και καταστρέφονται. Κάποιος οθύνεται παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει. Των αρχαιολόγων μαλώνουν τα κουβάλια και την τόνουν τα βατράκια. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά και το πρώτο. Ευχαριστώ πολύ.